Γεια σας κορίτσια μου, πάμε να κάνουμε ένα λίγο διαφορετικό βίντεο σήμερα. Είχα πολύ κέφι να κάνω ένα τέτοιο βίντεο, με βοηθάει και ο καιρός, έχω κυρίως φυσικό φωτισμό μπροστά μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αυτό πώς θα φαίνεται στο βίντεο, αλλά it's okay. Το κάνω έτσι λίγο για να έχουμε λίγο ποικιλία στις εικόνες που βλέπετε, γιατί και εγώ βαριέμαι να κάνω edit στην ίδια και στην ίδια και στην ίδια εικόνα. Έβλεπα ένα βίντεο στο Facebook και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο είναι, για να σας το βάλω link από κάτω. Όμως, σκέφτηκα να κάτσω να γράψω ποια είναι τα πράγματα που μου φτιάχνουν το κέφι και τη διάθεση, που μπορούν με ένα τσακ να με κάνουν να νιώσω καλύτερα. Έκατσα κάτω λοιπόν, τα έγραψα σε ένα χαρτί, είναι 15 πράγματα και θέλω να τα μοιραστώ και μαζί σας. Μου φτιάχνουν το κέφι οι ευγενικοί άνθρωποι. Δεν έχει σημασία αν τους ξέρω ή όχι, δεν έχει σημασία αν είναι φίλοι, γνωστοί, συγγενείς ή άγνωστοι, αν είναι πολίτρια σε ένα μαγαζί, αν είναι οποιοδήποτε. Μου φτιάχνουν το κέφι οι ευγενικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι που θα σε υποδεχτούν με ένα χαμόγελο και θα σε αποχαιρετήσουν με ένα ευχαριστώ και με ένα χαμόγελο. Ένας τέτοιος άνθρωπος, εάν τύχει να τον συναντήσω και άσχημη διάθεση να έχω, θα μου τη φτιάξει αμέσως. Το δεύτερο είναι οι θετικοί άνθρωποι και δεν μπερδεύω τους θετικούς με τους ευγενικούς, γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να είναι ευγενικός, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι ένας θετικός άνθρωπος. Και θετικοί είναι οι άνθρωποι που έχουν γενικά θετικές σκέψεις και αυτό αντανακλάται, δηλαδή αυτό που σκέφτονται αντανακλάται προς τα έξω. Μπορεί να είσαι έτσι λίγο πεσμένος, μπορεί να είσαι λίγο κάπως και αυτοί με το θετικό τους τρόπο και τη θετική τους σκέψη και τη θετική τους διάθεση να σου αλλάξουν αμέσως το κέφι και να σε κάνουν να δεις τα πράγματα λίγο καλύτερα. Το επόμενο δεν θα σας φανεί και πολύ περίεργο. Το κέφι για πλάκα μπορεί να μου το φτιάξει ένα ωραίο άρωμα, είτε από άρωμα κανονικό είτε από ένα αφρόλουτρο. Γενικώς το κέφι μου μια μυρωδιά μπορεί να μου το αλλάξει. Όπως επίσης μπορεί και να μου το χαλάσει, σας το έχω ξαναπεί αυτό. Γενικώς ό,τι μυρίζει όμορφα, μπορεί να είναι ένα ρούχο, μπορεί να είναι ένας χώρος, μπορεί να είναι ένα άρωμα, ένα σαμπουάν, ένα αφρόλουτρο, οτιδήποτε μυρίζει όμορφα μου φτιάχνει αμέσως το κέφι. Όταν μπαίνω σε ένα καθαρό χώρο, σε ένα καθαρό σπίτι, σε ένα καθαρό γραφείο, σας έχει τύχει να μπείτε μέσα σε ένα σπίτι και να σας πάρει μια κλεισούρα, ό,τι και να σας περιμένει μέσα σε αυτό το σπίτι, αυτομάτως είσαστε λίγο κάπως, γιατί είναι κάπως ο χώρος. Και πόσο πιο ωραίο είναι όταν ανοίγει η πόρτα και μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι που μοσχοβολάει καθαριότητα, που έχει καθαρές κουρτίνες, που έχει καθαρά πατώματα, που γενικώς κάποιος το έχει προσεγμένο. Είτε σπίτι, είτε ιατρείο, είτε γραφείο, είτε οτιδήποτε. Όταν μπαίνω μέσα σε ένα τέτοιο χώρο, μου φτιάχνει διάθεση, οτιδήποτε και αν έχω πάει να κάνω, είτε επίσκεψη, είτε δουλειά, είτε οτιδήποτε, αμέσως μου φτιάχνει το κέφι και έχω περισσότερη διάθεση. Τα φρεσκοβαμμένα νυχιά μου φτιάχνουν το κέφι. Όταν έχω κάνει ένα μανικιούρ και είναι περιποιημένο και μου αρέσει το αποτέλεσμα, μου φτιάχνει το κέφι. Δηλαδή κάνω αυτό το πράγμα και κοιτάω τα νύχια μου και μου φτιάχνει το κέφι. Είναι μια μικρή απόλαυση για μένα αυτό το πράγμα. Οι αυλές και τα μπαλκόνια με τα λουλούδια και τις πρασινάδες. Με γυρίζουν πίσω στην παιδική μου ηλικία, μου φτιάχνουν το κέφι, με κάνουν και νιώθω ήρεμα και όμορφα. Και η αλήθεια είναι ότι όσες με παρακολουθείτε σε Instagram και Facebook θα έχετε δει ότι το τελευταίο καιρό έχω αρχίσει και φτιάχνω τον μπαλκόνι μου. Μου άρεσε πάρα πολύ να τα βλέπω, ένιωθα πάρα πολύ ωραία. Δεν τα κατάφερνα όμως στο δικό μου μπαλκόνι να μπορέσω να έχω λουλούδια και πρασινάδες και αυτό γιατί το δικό μου μπαλκόνι είναι βορεινό, δεν το βλέπει πολύ ο ήλιος κτλ. Προφανώς έκανα λάθος επιλογές στα λουλούδια και στα φυτά που έβαζα. Αποφάσισα να ασχοληθώ λίγο πιο σοβαρά και να μελετήσω λίγο και να ρωτήσω σε φυτόρια και τα λοιπά τι λουλούδια και τι φυτά μπορώ να βάλω τα οποία να έχουν ανθοφορία και να αναπτυχθούν σωστά. Το έχω κάνει τις τελευταίες μέρες, είναι μια πολύ καινούργια αγαπημένη μου ασχολία. Και αποφάσισα να το κάνω γιατί έλεγα ότι πήγαινα ας πούμε σε ένα σπίτι και έλεγα τι ωραίος κήπος, τι ωραία αυλή, τι ωραίο μπαλκόνι. Λέγα ότι και εγώ μπορώ να φτιάξω ένα τέτοιο μπαλκόνι στο δικό μου σπίτι και αποφάσισα να το κάνω φέτος γιατί πραγματικά τα όμορφα χρώματα στα λουλούδια, ειδικά τώρα την άνοιξη και το καλοκαίρι, μου φτιάχνουν το κέφι. Τα σκυλάκια, όλα τα σκυλάκια μου φτιάχνουν τη διάθεση. Με τα σκυλάκια γελάω, με κάνουν. Είναι λες και
όταν βρίσκομαι σε επαφή έτσι με σκυλάκια, λες και μου απορροφούν οτιδήποτε αρνητικό μπορεί να συμβαίνει, ξεχνιέμαι, τρελαίνομαι με τις γκάφες που κάνουν, που παίζουν, που είναι παιχνιδιάρικα κτλ. Θεωρώ ότι τα μάτια των σκύλων έχουν μια φοβερή αθότητα, τα αγαπώ πάρα πάρα πολύ και οπουδήποτε βρεθώ και υπάρχει σκύλος, με το που θα το δω αμέσως η διάθεσή μου έχει ανέβει ψηλά. Όταν ανοίγω την τηλεόραση και βλέπω ένα διαφημιστικό τρέιλερ ότι θα παίξει την αγαπημένη μου ταινία. Αυτό συμβαίνει ποτέ. Για την αγαπημένη μου ταινία η τηλεόραση δεν την παίζει ποτέ. Παρεμπιπτόντως είναι το όταν ένας άντρας αγαπάει μια γυναίκα, δεν την παίζει ποτέ. Όταν όμως μια φορά στα 5 χρόνια δω τρέιλερ ότι θα παίξει αυτή η ταινία, μου φτιάχνει το κέφι. Είπα για τα σκυλάκια πρώτα. Γενικώς ό,τι σας έχω πει μέχρι τώρα δεν είναι σε σειρά προτεραιότητας, είναι έτσι όπως μου ήρθαν στο μυαλό για να τα γράψω. Είπα τα σκυλάκια πρώτα. Επίσης όμως το κέφι μου το φτιάχνουν πάρα πολύ τα παιδιά. Η συναναστροφή με τα παιδιά, επειδή είναι ουσιαστική και αληθινή, επειδή τα παιδιά δεν κρύβονται, είναι αυτό που είναι, σου δείχνουν απευθείας το χαρακτήρα τους, αρκεί να σε εμπιστευτούν και να μπορέσουν να ανοιχτούν. Η συναναστροφή μαζί τους πραγματικά με έχει κάνει στη ζωή αυτή, όχι μόνο μου φτιάχνει το κέφι, με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο. Η συναναστροφή με τα παιδιά σε βοηθάει να δεις βαθύτερα μέσα στον εαυτό σου και να γίνεις καλύτερος άνθρωπος στην κυριολεξία όμως. Θα γελάσετε. Όσες είστε γεννημένες εκεί κοντά με μένα και είστε γύρω στα 34, 35, 36 και λίγο πιο μεγάλες, θα το θυμόσαστε. Οι πιο μικρές μπορεί να μην το ξέρετε. Υπάρχει ένα τραγούδι που θα σας το βάλω σε λίγο, θα ψάξω να το βρω στο κινητό, να σας το βάλω λίγο να το ακούσετε. Αλλά θα προσπαθήσω να βρω και link να σας το βάλω από κάτω. Αυτό το τραγούδι δεν έχει σημασία αν είναι Χριστούγεννα, δεν έχει σημασία αν είναι Πάσχα, δεν έχει σημασία αν έξω χιονίζει, δεν έχει σημασία αν έξω βρέχει ο Θεός με τον Θεό, δεν έχει σημασία τίποτα. Αυτό το τραγούδι μόλις το ακούσω, νιώθω μια ανεμελιά και ξαναγυρίζω δεν ξέρω πόσο πίσω στα παιδικά μου χρόνια που το άκουγα στο ραδιόφωνο κτλ. Κτλ. Αυτό το τραγούδι μου φτιάχνει το κέφι. Δηλαδή, ειλικρινά πείτε μου, δεν είναι η χαρά της ζωής. Αν μπείτε στο YouTube και πληκτρολογήσετε Κρήτη Κέρκυρα και νιώ, θα σας το βγάλει. Καμιά φορά οι σκέψεις και οι αναμνήσεις μπορούν να μας φτιάξουν είτε να μας χαλάσουν τη διάθεση. Εγώ όταν θυμάμαι τα χρόνια που πέρασα, τα παιδικά χρόνια στην κατασκήνωση, και για όσους από εσάς μπορεί έτσι να ήμασταν και μαζί ακόμα κατασκήνωση, θα σας πω πού πήγαινα κατασκήνωση. Ο παπάς μου ήταν υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας. Και η κατασκήνωση πήγαινα στο Διόνυσο. Ήταν η κατασκήνωση του Τίπετ και πήγαινα στο Διόνυσο. Όσες από εσάς έχετε πάει εκεί κατασκήνωση, να το αφήσετε από κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, όταν θυμάμαι τα χρόνια εκείνα, γιατί ήταν μια εξαιρετική κατασκήνωση, πάρα πολύ ωραία κατασκήνωση, όταν θυμάμαι τα χρόνια εκείνα, αμέσως γυρίζω πίσω στην παιδική μου ανεμελιά, στα όμορφα χρόνια, στις δραστηριότητες, σε αυτό το ξεχωριστό πράγμα που είναι η κατασκήνωση. Και όσες έχετε παιδάκια και έχετε τη δυνατότητα να τα στείλετε κατασκήνωση, να το κάνετε, η κατασκήνωση είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη όταν συνειδητοποιώ ότι έχω καταφέρει κάτι που ούτε εγώ ίδια δεν το πίστευα. Π.χ. θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Για πάρα πολλά χρόνια, ήμουν εξαρτημένη από ένα σπρέι αποσυμφορητικό για τη μύτη, από αυτά που κυκλοφορούν στα φαρμακεία, νόμιζα ότι αν δεν το έχω, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Η χρήση που έκανα ήταν φοβερή, ήθελα περίπου ένα κάθε 2,5 με 3 εβδομάδες. Αυτό δεν κάνει να το χρησιμοποιήσει τόσο συχνά. Εγώ όμως πίστευα ότι χωρίς αυτό από ένα σημείο και μετά, πραγματικά δεν μπορώ να αναπνεύσω. Δηλαδή, αν δεν βάλω 2 ψεκασίες το πρωί και 2 ψεκασίες το βράδυ, τέλος, θα πεθάνω. Αυτό ήταν ένα κόλλημα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μου δημιουργήθηκε.
κράτησε αρκετά χρόνια, τουλάχιστον 4 χρόνια, και ένα βράδυ ξάπλωσα και πήγα να βάλω και χάλασε αυτό που ψεκάζει ο μηχανισμός και ενώ είχε μέσα αρκετό, δεν μπορούσε να ψεκάσει. Θεώρησα ότι αυτό ήταν, πρέπει να σηκωθούμε μέσα στη νύχτα να βρούμε εφημερίδα φαρμακείο, γιατί αλλιώς το πεθάνω, αφού δεν αναπνέω. Και όταν ξάπλωσα, συνειδητοποίησα ότι αναπνέα. Γιατί κοιμήθηκα. Και ότι όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι του μυαλού. Και κατάλαβα ότι δεν μου χρειάζεται τελικά να το έχω. Το φοβερό είναι ότι την άλλη μέρα αυτό ψέκαζε κανονικά, δηλαδή ήταν λες και συνέβη μόνο και μόνο για να καταλάβω ότι μπορώ να αναπνεύσω και χωρίς αυτό. Και από τότε σταμάτησα να το χρησιμοποιώ, έχω να χρησιμοποιήσω τέτοιου είδους φάρμακο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πραγματικά το μυαλό καμιά φορά παίζει τρομερά παιχνίδια και μπαίνουμε, υποβαλόμαστε μόνοι μας ότι όχι δεν μπορώ να το κάνω αυτό και τελικά το κάνουμε. Ναι, όταν λοιπόν συνειδητοποίησα ότι να σας πω κάτι, έχω κόψει αυτό το φάρμακο που έπαιρνε για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή στην τσάντα μου δεν υπήρχε περίπτωση να με βρει τουλάχιστον 2 μπουκαλάκια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί πίστευα ότι δεν θα το καταφέρω ποτέ. Η αίσθηση όταν είναι καλοκαίρι και είσαι διακοπές και νιώθεις έτσι μια ανεμελιά και κάνεις τη βουτιά σου μέσα στη θάλασσα και μετά βγαίνεις και ξαπλώνεις είτε στην ψάθα είτε στην ξαπλώστρα και ξαπλώνεις στον ήλιο ή κάτω από την ομπρέλα τέλος πάντων. Και αρχίζει σιγά σιγά να στεγνώνει το νερό από πάνω σου και νιώθεις αυτή την ηρεμία η οποία ξεκινάει από εδώ πραγματικά και φτάνει μέχρι κάτω τα πόδια. Αυτή η αίσθηση είναι μια μοναδική αίσθηση και ειλικρινά όταν θέλω να χαλαρώσω είναι αυτό που, αυτή την αίσθηση φέρνω στο μυαλό μου. Τα φρεσκοπλημένα ρούχα, τα ρούχα που έχουν πληθεί είναι σιδερωμένα και τα βγάζεις από την ντουλάπα και τα φοράς. Αυτή η αίσθηση για μένα μου φτιάχνει το κέφι, μου φαίνεται αδιανόητο να έχω κάνει μπάνιο να είμαι καθαρή και να φορέσω ένα ρούχο φορεμένο, με τίποτα. Κάθε φορά λοιπόν που φοράω ένα φρεσκοπλημένο ρούχο, αυτόματα μου φτιάχνει το κέφι. Και τέλος, επειδή όλα αυτά που σας είπα πριν είναι έτσι πιο πολύ λεπτομέρειες της καθημερινότητας και της ζωής μας και των αναπνήσεών μας κτλ. Τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο χρόνο περισσότερο, μου φτιάχνει άμεσα το κέφι όταν συνειδητοποιώ πόσα πράγματα έχω, με πόσα πράγματα είμαι ευλογημένη και όχι πράγματα υλικά, πόσα πράγματα υπάρχουν στη ζωή μου που οι περισσότεροι και στη ζωή σας και στη ζωή των περισσότερων, που οι περισσότεροι τα θεωρούμε δεδομένα, αλλά δεν είναι δεδομένα για όλο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να μην θεωρείς δεδομένα αυτά που έχεις. Την υγεία σου, τους ανθρώπους που έχεις κοντά σου, την οικογένειά σου, τους φίλους σου, τα παιδιά σου, ό,τι το σπίτι σου, ό,τι κι αν έχεις, ό,τι κι αν έχεις, να μην το θεωρείς δεδομένο. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι εκεί έξω που δεν τα έχουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δεδομένο για όλο τον κόσμο η υγεία, δεν είναι δεδομένο για όλο τον κόσμο η οικογένεια, τα αδέλφια, τα παιδιά, το σπίτι, τα ρούχα, αυτά δεν είναι δεδομένα για όλο τον κόσμο. Άρα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί όσοι από εμάς τα έχουμε να νιώθουμε ευλογημένοι και να είμαστε πάντα ευχαριστημένοι και να είναι το σημαντικότερο πράγμα που κάθε πρωί που ξυπνάμε θα μας φτιάχνει το κέφι. Κορίτσια μου, γλυκά, αυτό ήταν το βίντεο, το διαφορετικό βίντεο που έκανα σήμερα. Είχα έτσι πολύ κέφι να το κάνω. Και ειλικρινά δεν μπορώ να θυμηθώ ποια ήταν η αφορμή που έκατσα και έγραψα αυτά τα πράγματα. Αν το θυμηθώ θα σας το βάλω σε link από κάτω, αλλά δεν νομίζω. Όσες από εσάς θέλετε να με ακολουθήσετε σε Instagram και Facebook, τα links είναι από κάτω στο κουτί περιγραφής. Αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Σας στέλνω τα φιλιά, την αγάπη μου και θέλω να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια τι είναι αυτό που φτιάχνει το δικό σας κέφι. Πολλά πολλά φιλιά, γεια σας!